Ο κύριος Δημήτρης Μάρδας είναι καθηγητής οικονομικών, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και εσάς και καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Θα ξεπαγώσει και η εικόνα και θα είναι καλύτερα. Πρώην υπουργός. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στην οικονομία. Θέλαμε λίγο να ανοιχνεύσουμε μαζί του, να χαϊδέψουμε λίγο τις επιπτώσεις της εκλογής Τραμπ, κύριε καθηγητά. Και ειδικά το κομμάτι αυτό το οποίο λέει που... με τους δασμούς, το οποίο μας ακουμπάει και μας πονάει. Εμάς δεν πονάει τόσο πολύ, γιατί ξέρετε οι εξαγωγές οι δικές μας στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι γύρω στο το 6% του συνολικού μας εμπορίου. Αλλά μία τέτοια ρύθμιση χωρίς τη συνεννόηση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού. Θα μου πείτε, ίσως είναι αστείος όρος να ακούγεται καμιά φορά, αλλά ας το τονίσουμε. Είναι παράβαση διεθνών συνθήκων, οι οποίες από το 1962 και μετά από το γύρο του Ντίλον επιδιώκουν την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, ιδίως στα βιομηχανικά προϊόντα. Μάλιστα. Και ενώ έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, δεν μπορεί ένα κράτος από μόνο του πια να επιβάλλει, που έχει υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, να επιβάλλει από μόνο το, όπως είπα προηγουμένως, να επιβάλλει δασμούς ή οτιδήποτε άλλα μέτρα. Κύριε καθηγητά, δεν πολύ χαμπαριάζει από αυτά ο Τραμπ πάντως. Είδαμε ότι για την υπόθεση του περιβάλλοντος απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ ένα παράξενο σύνδρομο. Λέει ότι θα βάλει στην Ευρώπη 20% δασμούς και 60% δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα. Ναι. Δεν σκέφτηκε ότι μπορεί και η Ευρώπη να μπει σε ένα τέτοιο εμπορικό πόλεμο? Δηλαδή η Ευρώπη θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια? Ναι, αλλά... πιστεύει τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα πόλεμο με λεφτά όμως. Ναι, και να κάτσει να το σκεφτεί. Ναι, αλλά έτσι θα χάσουν και αμερικανικές εξαγωγές. Μάλιστα. Αν η Ευρώπη επιβάλλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ναι, χάνουν και αμερικανικές εξαγωγές. Οπότε τι θα κερδίσει? Αυτό το παιχνίδι των δασμών το έχουμε ξεπεράσει εδώ και δεκαετίες, μπορώ να σας πω. Αυτόν τον πόλεμο των δασμών. Άρα ξεπεράσει. Γιατί το επαναφέρει ο ίδιος τώρα? Και... δεν ξέρω γιατί τον επαναφέρει και σε τελική ανάλυση μπορώ να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα βγει ζημιωμένος. Δηλαδή υπολογίζεται ότι το κόστος των Αμερικανών σε αυτή την ιστορία λόγω των δασμών που θα οδηγήσει και συνάξει των τιμών, αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε ένα κόστος της τάξης των 78 με 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ ότι οι άλλοι θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές τους έτσι ώστε να μπορέσουν να εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό θεωρητικά υπάρχει. Αλλά αυτό όμως ισχύει για τις μικρές χώρες. Δηλαδή μία μικρή χώρα που εξάγει σε μία μεγάλη, πράγματι θα μειώσει τις τιμές για να μπορέσει να πει. Δεν ισχύει για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ναι. Εμείς λέτε που είμαστε ένας μικρός, εν πάση περιπτώσει, εξαγωγέας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το μέγεθός τους. Ενδεχομένως σε κάποια προϊόντα, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος ότι στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, ας πούμε, ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιβάλλει στα μήλα, ας πούμε, που βλέπουμε εδώ πέρα, δασμούς. Μέχρι όταν είχε ξαναγίνει αυτό, δεν είχε συμβεί. Είχαν εξαιρεθεί αυτού του είδους τα προϊόντα, σωστά? Κοιτάξτε, εμείς δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δεν εξάγουμε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες στην Αμερική, ούτε σε αξία εξαγωγές μας είναι. Ναι, αλλά εξάγουμε στους Ευρωπαίους που θα πηγαίνουν λιγότερο καλά οι δουλειές τους. Εξάγουμε στους Ευρωπαίους που θα πηγαίνουν λιγότερο καλά οι δουλειές τους, αν δεν μπορούν να εξάγουν στους Αμερικανούς. Είναι που εξάγουν πολύ. Υπόλοιποι, οι βιομηχανικές χώρες, το παγκόσμιο εμπόριο κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται ανάμεσα στις βιομηχανικές χώρες. Οπότε είναι πρόβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, οι ΗΠΑ έχουν γύρω στα 28 τρισεκατομμύρια ΕΠ. Το έλλειμμα στο εμπορικό του ισοζύγιο είναι της τάξης των 700-800 δισεκατομμυρίων. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό για να κινήσει μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, κάτω από το 3%. Δηλαδή εμείς που είμαστε στο 10% του ΕΠ, τι έπρεπε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση? Ναι. Μάλιστα. Άρα λέτε εσείς ότι όλο αυτό μέχρι στιγμής δεν μας αγγίζει και δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη χώρα μας. Εμάς όχι. Συγκριτικά με άλλες χώρες, απειροελάχιστα. Μάλιστα. Μεγάλα προβλήματα θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, αν εκεί επιβληθούν βέβαια. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, οι βιομηχανικές χώρες οι οποίες εξάγουν
πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κίνα, είναι ένα πρόβλημα της Κίνας, με το οποίο βέβαια 60% δασμούς τα κινέζικα προϊόντα, καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όχι ότι το 20% που σκέφτεται στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλό. Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τις τελευταίες εκθέσεις, οι οποίες έλεγαν ότι στην ελληνική οικονομία τα πράγματα έχουν κάποια ζητηματάκια. Όπως, ας πούμε, ότι μαζεύουμε περισσότερα λεφτά από το ΦΠΑ παρά από το φόρο εισοδήματος. Είναι λίγο ανορθολογικό αυτό. Έτσι πολύ κάποια πραγματάκια. Ένα μεγάλο πρόβλημα, μιας και μιλάμε για το διεθνές εμπόριο, ένα μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο από το 2020 οξύνθηκε, είναι το έλλειμμά μας που έχουμε στο εμπορικό μας ζύγιο, δηλαδή εξαγωγές, μην εισαγωγές. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε τώρα στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα δει, θα δούμε που έχει φτάσει, αλλά είναι γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι προβληματικό, νομίζω. Το είπαμε, το ξαναλέμε. Ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Μια φορά θα σας έχουμε και μαζί μας. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.